Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συνδεθούμε, όπως είπαμε, με το Δήμο Δίου Ολύμπου και να καλησπέρισουμε αμέσως κοντά μας τον μέσω Skype, φυσικά μέσω σύνδεση Skype, τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Βαγγέλη Γερολιόγιο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σμυρλή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω καταρχάς πώς είναι τα πράγματα από τουριστικής άποψης λόγω COVID-19 και πώς βλέπετε εσείς όλη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με τους ελέγχους πλέον στα σύνορα και πολύ μικρό αριθμό τουριστικών επισκεπτών φέτος στις περιοχές μας. Η αλήθεια είναι, κυρία Σμυρλή, ότι η φετινή χρονιά αποδεικνύεται ότι είναι και απρόβλεπτη και σε ορισμένες φορές είναι και δυσανάγνωστη η εξέλιξή της. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά τα πρώτα βήματα. Θα μου επιτρέψετε να χωρίσω σε δύο ενότητες αυτό της επίσκεψης, της ημερήσιας, της εστίασης και το άλλο της διαμονής. Όσον αφορά τους επισκέπτες της μιας ημέρας και κυρίως ανθρώπους από την Ελλάδα που επισκέπτονται τον τόπο μας, τα πράγματα εξελίσσονται τηρουμένων των αναλογιών σχετικά καλά. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τη διαμονή, επειδή όπως είπατε και εσείς, οι καταστάσεις καθημερινά είναι διαφορετικές και παρουσιάζονται εξελίξεις τις οποίες δεν μπορείς την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα να τις προβλέψεις, θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Όσον αφορά εννοείται τα σύνορα και τους Βαλκάνιους γειτονές μας. Ναι, κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό με το γεγονός ότι εξελίξεις με τα σύνορά μας φέρνουν δυσκολίες στην επισκεψιμότητα από άλλες χώρες και κυρίως από τα Βαλκάνια, όπου εμείς πάντοτε προσδοκούσαμε ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Έτσι. Όσον αφορά τους ανθρώπους που επισκέπτονται τον τόπο μας από την πατρίδα μας, εκεί τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα, τουλάχιστον σε επίπεδο Σαββατοκύριακο και διαμονής. Μια από τόπους μας, όπως γνωρίζετε, είναι προσβάσιμος, είναι τόπος εύκολος κάπως να έρθει να τον γνωρίσει. Και επομένως νομίζω ότι εκεί τα πράγματα εξελίσσονται, επαναλαμβάνω, τηρουμένων των αναλογιών καλά. Συμφωνείτε, κύριε Δήμαρχε, με την απόφαση της κυβέρνησης να ζητά τεστ και αποτελέσματα τεστ πριν μπουν από τα σύνορα, από τον Προμαχώνα, τελευταία? Να σας πω, κύριε Σμυρλή, είναι θέμα προτεραιότητων. Να το πω δηλαδή πιο απλά. Μπροστά στη δημόσια υγεία, προφανώς όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω αν η απόφαση είναι σωστή ή όχι, υπό την έννοια ότι δεν έχω όλα τα δεδομένα. Νομίζω όμως ότι επειδή ο χειρισμός της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα ήταν κατά γενική ομολογία, κατά παραδοχή γενική, ήταν κατάλληλος, θεωρώ ότι όποια βήματα σήμερα γίνονται ή όποιες αποφάσεις παίρνονται με γνώμονα αυτό ακριβώς. Ότι μπροστά στη δημόσια υγεία τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερο λόγο. Προφανώς κάποιες αποφάσεις είναι δυσάρεστες και κάποιες αποφάσεις δημιουργούν πρόβλημα. Αναπόφευκτα. Εκείνο όμως που πρέπει να σταθμίσουμε και να ζυγίσουμε, αν η απόφαση τελικά ωφελεί συνολικά και προάγει τη δημόσια υγεία έναντι ή ουδήποτε άλλο. Συναντηθήκατε το τελευταίο διάστημα με τους επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού και της εστίασης? Ζητήθηκε η συνδρομή του Δήμου, στο βαθμό που βέβαια μπορείτε να βοηθήσετε ως Δήμος? Πάρα πολλές φορές. Το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούμαστε είναι αυτό όπως περιγράφτηκε από τις τελευταίες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες ήρθαν πολλές σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο δικό μας, οι οποίες προβλέπουν κατάλληλες ελαφρύνσεις και κατάλληλες τροποποιήσεις της φετινής λειτουργίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος είναι εδώ για να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε ταυτόχρονα να τονώσει την όποια επισκεψιμότητα μπορούμε να τονώσουμε αυτόν τον καιρό και παράλληλα να βοηθήσουμε τις επιχειρηματίες και τους ασχολούμενους με τον τουρισμό, την εστίαση και γενικότερα αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τη συγκεκριμένη περίοδο. Υπήρξαν επαγγελματίες που επέλεξαν να μην λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους φέτος? Υπήρξαν κάποιοι επαγγελματίες στον τομέα των κάμπινγκ. Γενικά η διαμονή από περιοχή σε περιοχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει δεύτερη κατοικία και εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα γιατί ο κόσμος έρχεται στη δεύτερη κατοικία. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές και υπάρχουν και περιοχές όπου τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή εν πάση περιπτώσει τα ξενοδοχεία μένουν λίγο πιο πίσω γιατί όπως σας είπαμε η επισκεψιμότητα είναι περιορισμένη. Δεν θα σας έλεγα ότι το ανάγλυφο του Δήμου μας είναι ενιαίο. Είναι διαφορετικό στο νότιο κομμάτι του Δήμου μας, ενώ από το Λιτόχωρο και στον πρώην Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, στην περαλιακή μας ζώνη, στα 40 χιλιόμετρα της περαλιακής μας ζώνης, όπου υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αναλόγως εξελίσσεται και η κατάσταση.
Εσείς έχετε και το προτέρημα να συνδυάζετε και τον ορεινό όγκο και την θάλασσα, κύριε Γερολιόλιο. Οπότε, εντάξει, οι επιλογές είναι αρκετές, είναι πλούσιες για τους επισκέπτες, ακόμη και αν μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό. Έτσι είναι, κυρία Σμυρλή. Υπάρχει κόσμος που έρχεται για το βουνό εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα η τάση, η ροή των επισκεπτών είναι συνεχώς αυξανόμενη. Πρόσφατα έγινε ένας αγώνας βουνού. Έχουν προγραμματιστεί άλλοι 2 αγώνες βουνού για το Σεπτέμβριο, 2 άλλες δράσεις για το βουνό για το Σεπτέμβριο και ταυτόχρονα και για τον Οκτώβριο. Βεβαίως είναι μέρος του τουριστικού μας προϊόντος, της κίνησής μας αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι η παρολίμπια περιοχή έλκει πολλούς ανθρώπους να την επισκεφθούν. Αυτό όμως θα δούμε σιγά σιγά πώς εξελίσσεται και πώς θα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Η επιλογή μας είναι δεδομένη. Θέλουμε τους ανθρώπους που έρχονται να γνωρίσουν το βουνό μας, να περπατήσουν στον Όλυμπο, να γνωρίσουν την παρολίμπια περιοχή, να επισκεφθούν τους τόπους μας, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μοναστήρια μας, να κάνουν δράσεις βουνού ή δράσεις στην παραλία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να αξιοποιήσουν τις πάρα πολλές επιλογές που προσφέρει και έχει ο Δήμος μας ως δυνατότητα να κάνει. Το βουνό μας είναι η ισχυρή λέξη, είναι η λέξη πάνω στην οποία κτίζεται το τουριστικό μας προϊόν και η παρολίμπια περιοχή φιλόξενη να δει σήμερα πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες της. Κύριε Γερολιόλιο, πριν από λίγες ημέρες την Παρασκευή βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και είδαμε και από την Κεντρική Μακεδονία πλέον την παρουσίαση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Θέλω λίγο να μου πείτε αν πιστεύετε ότι καλύπτεται ένα μέρος τουλάχιστον, αν όχι πολλές από τις ανάγκες που έχουν οι Δήμοι, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Και από τον δικό σας Δήμο, τι μπορεί να αξιοποιηθεί, αν υπάρχουν προτάσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, ήταν στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγινε μια, θα έλεγα, εκτεταμένη παρουσίαση του προγράμματος. Αναπτύχθηκαν οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται. Οριοθετήθηκαν οι δράσεις του επόμενου διαστήματος, αλλά πέραν αυτού μας υπόθηκε, και αυτό είναι και το σημαντικό, ότι δεν φτάνει μόνο να υπάρχει ένα εντυπωσιακό, θα το χαρακτήριζα εγώ σήμερα, πρόγραμμα όπως το Αντώνης Τρίτσης, αλλά θα μας δοθούν και τα εργαλεία, ιδιαίτερα για τους μικρότερους δήμους, των οποίων η τεχνική επάρκεια των υπηρεσιών δεν είναι η κατάλληλη, να υποστηρίξουν όλες αυτές τις δράσεις. Θεωρώ ότι όλοι οι δήμαρχοι, ήταν το σύνολο των δημάρχων της Μακεδονίας και της Τράκης εκεί, φύγαμε αρκούντως ενημερωμένοι και κατατοπιστικά, θα έλεγα, πράγματα υπόθηκαν, ώστε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μικρό κόσμο του Δήμου μας, ήδη ετοιμάζουμε εκείνο το προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε για τις πρώτες δράσεις, φιλοδοξώντας να βάλουμε τα θεμέλια, να οριστικοποιήσουμε μια σημαντική διαδρομή που ανοίγεται μπροστά μας για την τριετία 2023. Έχοντας υπόψη πάντοτε ότι υπάρχουν πλέον τα εργαλεία πάνω στα οποία θα περπατήσουμε. Ήταν μια πολύ κατατοπιστική ενημέρωση που νομίζω ότι το σύνολο του αυτοδιοικητικού κόσμου τη δέχτηκε με ευχαρίστηση. Ο δικός σας σχεδιασμός τι περιλαμβάνει, μπορείτε να μας δώσετε επιγραμματικά έτσι ένα κομμάτι του σχεδιασμού αυτού, πού θα επικεντρωθείτε? Ναι. Σύμφωνα με αυτά που μας υπόθηκαν και που σύντομα αναμένουμε να γίνουν πράξη, υπάρχουν δράσεις που αφορούν υποδομές, παραδείγματος χάρη ακροπτική οδοποιία είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν, ψηφιακή σύγκληση, περιβάλλον, κοινοτομία. Γενικά είναι πολυδιάστατη αστική αναζωογόνηση και ανάπλαση. Είναι πολυδιάστατη είναι πολυδιάστατο το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από κάποια βασικά έργα υποδομών και σιγά σιγά θα περάσουμε στην ψηφιακή σύγκληση και σε ορισμένες άλλες δράσεις όπως αυτές θα προκύπτουν που αφορούν ίδρυση σχολείων, και γενικά έχουμε ετοιμάσει ένα πλαίσιο λειτουργίας πάνω στο οποίο θα κινηθούμε την επόμενη περίοδο. Τα βασικά έργα υποδομών στο Δήμο σας είναι σχετικά ολοκληρωμένα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Πέρασε κάτι στην χρονιά από τις εκλογές μέχρι σήμερα που πήρε σάρκα και οστά, ολοκληρώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος? Και όταν λέμε βασικά έργα, αναφερόμαστε σε ζωτική σημασία παρεμβάσεις, από βιολογικούς μέχρι αποχέτευση, μέχρι και φυσικά μεγάλα οδικά δίκτυα, στο βαθμό του Δήμου πάντα.
Όσον αφορά τα μεγάλα οδικά δίκτυα, τα εθνικά δίκτυα, νομίζω ότι η Πιερία και ο Δήμος μας ιδιαίτερα έχει ένα από τα. Το κεντρικό, ναι, βέβαια. Κεντρικό του οδικό. Mm-hmm. Ο κεντρικός οδικός άξονας, η Παθέ, είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα δίκτυα. Όσον αφορά όμως τα υπόλοιπα δίκτυα, υπάρχουν σίγουρα ελλείψεις. Ο βιολογικός μας υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί με το σύνολό του. Είναι απαραίτητο να ενταχθεί ένα πρόγραμμα στο οποίο θα ορίσει τους προσαγωγούς και γενικά τη σύνδεση των ενωτήτων με τον βιολογικό. Έχει ενταχθεί ήδη στο Τρίτσις, ήταν γέφυρα από το Φιλόδημος, έχει ενταχθεί στο Τρίτσις, είναι ένα έργο αξίας 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πράγματα τα οποία μένει να γίνουν και πρέπει να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις ένας Δήμος με το εύρος, την έκταση του δικού μας Δήμου, δεν μπορεί κάποιος ποτέ να πει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής. Υπάρχουν αρκετά, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και σε υποδομές, ταυτόχρονα όμως και στο νέο περιβάλλον, αυτό που σας είπα, της ψηφιακής σύγκλησης και της καινοτομίας. Η ψηφιακή σύγκληση και γενικώς η ψηφιοποίηση, κύριε Γερολιώ, πήρε σάρκα και ωστά αναγκαστικά στην περίοδο του κορονοϊού, όταν απαιτήθηκε να γίνουν κάποια βήματα, γιατί η φυσική παρουσία των προσώπων δεν επιτρεπόταν αναγκαστικά ούτως ή άλλως, και εσείς οι Δήμοι προσαρμοστήκατε γρήγορα και εύκολα. Εγώ θα έλεγα άλματα, δεν θα έλεγα βήματα. Άλματα. Η περίοδος αυτήν μας ανάγκασε όλους μας, και θα πω και κάτι άλλο, κυρίως το βηματισμό τον έδωσε η πολιτεία, μας ανάγκασε όλους μας να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα. Ενδεχομένως από το πιο απλό, αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, μέσω άλλων δράσεων, οι οποίες βέβαια έχουν κατά την άποψή μου και διπλό χαρακτήρα, διπλό χαρακτήρα. Η φυσική παρουσία συνεχώς είναι μικρότερη του πολίτη και έτσι πρέπει να είναι. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται ο πολίτης ερχόμενος είτε στο Δημαρχείο είτε σε οποιασδήποτε υπηρεσίες. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα βηματισμό τον οποίο καλούμαστε όλοι να ακολουθήσουμε, ακόμα και αυτοί οι Δήμοι ή ακόμα και αυτές οι υπηρεσίες που δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα για να προσαρμοστούν, ώστε ουσιαστικά και οι υπηρεσίες εύκολα να παρέχεται και η τριβή με την καθημερινότητα να είναι λιγότερη και ταυτόχρονα το παραγόμενο αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερο. Έτσι. Από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Έτσι. Μένουν όμως για τους Δήμους, κυρίως στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, μένουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Οι έκτακτες προσλήψεις τώρα με τα 8 μήνα καλύπτουν τις ανάγκες σας, κύριε Γερολιώ, και σε ποιο βαθμό? Είναι γενική παραδοχή, κυρία Σμυρλή, ότι οι μικροί Δήμοι, οι Δήμοι που δεν είναι στις πρωτεύουσες νομών ή πολύ περισσότερο οι μεγάλοι αστικοί Δήμοι, είναι υποστελεχωμένοι. Είναι κοινός τόπος, το γνωρίζει η πολιτεία, το γνωρίζουν όλοι. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική πρόκληση, αλλά και όχι μόνο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, αλλά εγώ το πάω και ένα βήμα παραπέρα για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας. Πρέπει να στελεχωθούν οι Δήμοι μας σε ένα μίνιμουμ βαθμό, ώστε τόσο οι τεχνικές όσο και οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, δύο βασικές υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν στο Δήμο και προάγουν και παράγουν το αποτέλεσμα, προάγουν τη λειτουργία του, να είναι σε ένα ορισμένο βαθμό για όλους τους Δήμους ίδια στελεχωμένοι. Είναι ένα θέμα το οποίο θίχτηκε στον Υπουργό, το γνωρίζει βέβαια, το γνωρίζει ίσως και καλύτερα από εμάς. Θεωρώ λοιπόν ότι τα εργαλεία τα οποία μας υπόθηκαν, οι προγραμματικές συμβάσεις μέσω της ΕΤΑ για πρόσληψη μηχανικών, οι οποίοι θα τρέξουν και θα υποκαθιστήσουν σε ένα βαθμό τις τεχνικές μας υπηρεσίες, και κάποια άλλα δεδομένα καινούργια, τα οποία τώρα αυτή τη στιγμή οριοθετούνται, θα δώσουν μια πρώτη βοήθεια. Είναι όμως απαραίτητο το κράτος, η πολιτεία, να δει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στελεχωθούν οι Δήμοι σε προσωπικό, ώστε να τρέξουν όλοι έχοντας κοινή αφετηρία. Διότι είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζει μια κατάσταση με στελεχωμένο το Δήμο και άλλο πράγμα να αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση με ανύπαρκτο προσωπικό ή υποστελέχωση. Η χρονιά που πέρασε, πέρα από το γεγονός, κύριε Δήμαρχε, ότι σημαδεύτηκε από τον κορονοϊό και την πανδημία, πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί? Και το ρωτάω γιατί είμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, και όχι μόνο, είμαστε και ένα χρόνο μετά τις εκλογές που ανέδειξαν τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι διακυβέρνησης της χώρας. Ήταν ταυτόχρονα όλα αυτά και ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια. Νιώθω ότι μέχρι το Φεβρουάριο η χρονιά πήγαινε καλά, κυρία Σμυρλή. Και νιώθω γιατί και ο τουρισμός, η κίνηση φαινόταν ότι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά. Τουλάχιστον αυτό εμείς προσλαμβάναμε στην περιοχή μας, ακούγοντας και τους επαγγελματίες. Ταυτόχρονα όμως ο κόσμος ήταν περισσότερο αισιόδοξος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Άρχισε να κινείται, βλέποντας και στην περιοχή μου, αλλά υποθέτω ταυτόχρονα και σε πολλά μέρη της Ελλάδος, άρχισε να κινείται
περισσότερο στον τομέα των ακινήτων, ας πούμε, υπήρχε δραστηριότητα σε επενδύσεις. Νιώθαμε ότι πατούσαμε καλύτερα στα πόδια. Να σας πω και για τον μικρό δικό μας Δήμο, στο μικρό κόσμο, εισπρακτικά φαινόταν ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, ότι υπήρχε γενικά μια προσδοκία. Αυτά τα συμβάντα του Μαρτίου και πέρα, αυτή η κατάσταση έφερε πολλά θέματα όσον αφορά οικονομικά. Προέχει όμως να είμαστε υγιείς και ασφαλείς και όλα τα υπόλοιπα θα τα αντιμετωπίσουμε σε δεύτερη φάση, αφού μπροστά στην ανθρώπινη υγεία και τη ζωή προφανώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση και τίμημα. Με τα πολιτιστικά σας δρόμενα τώρα τι θα κάνετε? Υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες ακυρώνονται? Είδαμε για τα πανηγύρια σήμερα την απόφαση της κυβέρνησης τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουλίου και στη συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Ο δικός σας προγραμματισμός σας βρίσκει κάπου να ακυρώνετε κάτι? Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολος αυτός καθ' αυτός ο προγραμματισμός. Διότι μας, και με την έννοια αυτή και με τον όρο αυτόν, εννοούμε ότι πρέπει να συνεκτιμήσουμε τι θα γίνει το 15 Αύγουστο ή τι θα έπρεπε να έχει γίνει στο τέλος αυτού του μήνα. Ούτως ή άλλως ο κόσμος ήταν μουδιασμένος. Ούτως ή άλλως οι σύλλογοι δεν είχαν τις δραστηριότητες των προηγούμενων περιόδων. Νιώθω ότι είναι σωστή απόφαση αυτή. Δύσκολη μεν, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνεφασμένο με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Δεν σας το κρύβω ότι αυτή είναι η φύση μας, είναι μέρος της κουλτούρας μας και μέρος στο οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε συνηθίσει. Τα πανηγύρια λοιπόν και όχι μόνο αυτό, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μουδιάζουν, να το πω έτσι. Στον τόπο μας έχουμε βέβαια το Φεστιβάλ Ολύμπου, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτιστικός θεσμός, με το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων του στο αρχαίο θέατρο του Δίου και στον Δήμο μας. Το Φεστιβάλ Ολύμπου πρόσφατα έκανε την παρουσίαση. Βεβαίως εκεί θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και τα πρωτόκολλα. Είναι ελεγχόμενες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Θα λάβουν μέρος στο αρχαίο θέατρο του Δίου και σε άλλες περιοχές. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η κατάσταση δείχνει ότι δεν έχει ομαλοποιηθεί ακόμη, και νομίζω ότι αυτό είναι μια προσεκτική έκφραση έτσι όπως τη διατυπώνω, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις όποιες οδηγίες εκδοθούν και σωστά και να κάνουμε υπομονή για το φετινό καλοκαίρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί ομαλά πλέον? Οι συνεδριάσεις γίνονται διαζώσεις ή... Όλο το προηγούμενο διάστημα οι συνεδριάσεις γινόταν δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη. Την προηγούμενη φορά έγινε η πρώτη συνεδρίαση διαζώσεις και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Και τώρα την Παρασκευή θα γίνει η επόμενη επίσης διαζώσεις και κλεισμένων των θυρών. Και βλέποντας και κάνοντας, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε κάθε περίπτωση θα προσαρμόσουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στις απαιτήσεις της τρέχουσας περίοδου. Μάλιστα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, κύριε Δήμαρχε, και καλή δύναμη. Το καλοκαίρι έχει ακόμη μπροστά μας 2 μήνες γεμάτους. Και στη συνέχεια, φυσικά, όλοι ελπίζουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά την πανδημία για να μπούμε κανονικά στους ρυθμούς μας πλέον από το φθινόπωρο, αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν επί τα βελτίω, θετικότερα, ώστε να υποδεχθούμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στον τόπο μας. Δεν σας κρύβω ότι εμείς νιώθουμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε και να υποδεχθούμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Είναι ένας τόπος που καθένας μπορεί να έρθει μέσα σε διάστημα μιας ώρας από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να χαρεί τη φύση μας, να χαρεί και να περάσει όμορφα την ημέρα του, και αφού παραμείνουμε ασφαλείς και υγιείς, ευελπιστούμε ότι σύντομα αυτό θα είναι μια ανάμνηση και θα φτάσουμε σε ρυθμούς που αφορούν την κανονικότητά μας και τη ζωή μας. Και εμείς ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να έχετε τους επισκέπτες που αρμόζει στον τόπο σας, κύριε Γερολιώ, γιατί πραγματικά είναι ένας όμορφος τόπος, ευλογημένος από τον Θεό, πραγματικά, και με τον ορεινό του όγκο και τη θάλασσά του. Και σε εσάς καλή δύναμη, σε όλους τους συναδέλφους σας, βέβαια, τους αυτοδιοικητικούς. Ξέρουμε ότι τα δημοτικά συμβούλια έχουν τις ιδιαιτερότητές τους λόγω κλεισθένη, αλλά οι δυσκολίες που περνάτε σίγουρα πρέπει να ξεπεραστούν για να επανέλθετε και στα σοβαρότερα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό καλοκαίρι σε όλους εκεί στο Δήμο Δύο Ολύμπου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω. Θα δούμε τι γίνεται με τις παιδικές κατασκηνώσεις. Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι κατασκηνώσεις της ΧΑΝΘ. Επίσης όμως θα δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις πλέον
από αυτό που αποτελεί νόμο του κράτους όσον αφορά τις συγκεντρώσεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Επίσης, θα παρακολουθήσουμε στα ρεπορτάζ μας και ποιες είναι οι παρεμβάσεις όσον αφορά και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την εκδήλωση διαμαρτυρίας και τις ενστάσεις, την κραυγή αγωνίας που εκφράζονται όσον αφορά την Αγία Σοφιά και την μετατροπή της σε τζαμί. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια της εκπομπής.